Με τη χάρη του Κυρίου μας θα διαβάσουμε από τη σελίδα 850 από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και από το έψιλον κεφάλαιο. Και πριν μπούμε στην διαδικασία να διαβάζουμε κάθε ένα εδάφιο ξεχωριστά, θα πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε με τη χάρη του Κυρίου μας ένα νέο κύκλο μαθημάτων που έχει να κάνει με την επί του όρους ομιλία. Θα διαβάσουμε και θα μελετήσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την επί του όρους ομιλία. Και τούτο θα γίνει γιατί έχουμε ανάγκη να δούμε ποια είναι η βάση και η πεμπτουσία του χριστιανισμού. Διότι όλα όσα βλέπουμε στους Αποστόλους, στα Ευαγγέλια και στην Εκκλησία των πράξεων των Αποστόλων, γενικότερα στην πνευματική ζωή, στηρίζονται στην επί του όρους ομιλία. Στην επί του όρους ομιλία φανερώνεται ο χαρακτήρας του Χριστού και εις τον οποίον χρειάζεται να μοιάσουμε. Η επί του όρους ομιλία λοιπόν είναι αφορμή μεταμορφώσεως εάν επιθυμήσουμε να μιμηθούμε όσο το δυνατόν το χαρακτήρα του Χριστού. Πάντως, όποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία να μιμηθεί τον χαρακτήρα του Χριστού, το βέβαιο είναι ότι θα δει τον Χριστό ζωντανό στη ζωή του και τον εαυτόν του να αλλάζει και να γίνεται ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος. Γιατί έχουμε ανάγκη να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Ο πνευματικός άνθρωπος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιον, γεμίζεται από το Πνεύμα το Άγιον και ευωδούται από τον Κύριο εν Αγίω Πνεύματι. Εύχομαι αυτά τα μαθήματα, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσουν, πάντως να αποτελέσουν αιτία αναγέννησης, μεταμόρφωσης, βάφτισης στο Πνεύμα το Άγιον και οικοδομής για τον κάθε έναν από εμάς. Ο Κύριος έρχεται και χρειαζόμαστε τώρα να μπούμε στην αυθεντικότητα της πνευματικής ζωής. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 850, έψιλον κεφάλαιο, και διαβάζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας το πρώτο εδάφιο. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και αφού εκάθισε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού. Ξεκινάει λοιπόν το πέμπτο κεφάλαιο με μία, θα λέγαμε, παράδοξη διαπίστωση. Ιδών δε ο Ιησούς, ο Κύριός μας, τους όχλους, ανέβη εις το όρος. Τους γυρίζει την πλάτη? Δεν τους θέλει? Τους απεχθάνεται, τους αποστρέφεται? Τι ακριβώς συμβαίνει? Προφανώς και δεν τους αποχθάνεται, βεβαίως και τους θέλει, αλλά η κίνηση αυτή του Κυρίου, βλέποντας τους όχλους να ανέβει στο όρος, μόνον τυχαία δεν είναι. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και εστιάζει σε ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός είναι να αποδειχθεί ποιοι τελικά είναι αληθινοί μαθητές και ποιοι είναι οι όχλοι. Γιατί τελικά στο όρος επάνω θα σπεύσουν οι αληθινοί μαθητές. Στο όρος επάνω, και θα δούμε τι είναι το όρος, δεν σπέβδουν οι μαθητές. Γιατί στην ανάβαση δεν σπέβδουν οι όχλοι, σπέβδουν οι μαθητές. Γιατί στην ανάβαση υπάρχει κόπος, υπάρχει κόστος και χρειάζεται να δαπανηθεί χρόνος. Οι όχλοι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Θέλουν ό,τι θέλουν να το λαμβάνουν ατάκα και επιτόπου. Αμέσως. Εκτάκτως, μέσα στα πλαίσια της αγαθότητάς του ο Θεός, και στους όχλους δίνει ευλογία, αλλά εκτάκτως και για λόγους ανωτέρας βίας, εξαιρετικά. Εάν όμως κάποιος θελήσει να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό, να ακούει την φωνή του, όχι εκτάκτως, όχι περιστασιακά, αλλά καθημερινά, με συντροφικότητα, με αγαπητικότητα και όλα αυτά που εγγυάται η χάρη του Θεού, τότε θα πρέπει να ανέβει στο όρος. Το ποιος θα ανέβει στο όρος έχει να κάνει με την διάθεση της μαθητείας. Οι όχλοι δεν έχουν διάθεση να μαθητεύσουν. Οι όχλοι έχουν αιτήματα και θα πάνε να πλησιάσουν τον Κύριο μόνο στα παιδινά. Εάν το λάβουν, μπορεί και να ξαναπάνε. Μπορεί όμως και να μην ξαναπάνε. Εάν δεν το λάβουν, δεν θα ξαναπάνε. Οι μαθητές όμως δεν παίζουν στο παιχνίδι των αιτημάτων.
όσο και αν αυτά τα αιτήματα είναι αναγκαία και είναι επιτρεπτά να αιτηθούν παρά Θεού. Όμως οι μαθητές δεν παίζουν στο παιχνίδι των αιτημάτων. Οι μαθητές διψάνε για μεταμόρφωση προσωπική. Και στη μεταμόρφωση την προσωπική έρχονται και τα αιτήματα, τα οποία κάποιος τα λαμβάνει πολλές φορές και χωρίς να τα ζητήσει όταν έχει μεταμορφωθεί. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να ζητάμε αιτήματα, κάθε άλλο. Ίσα-ίσα η Γραφή μας λέει αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Αλλά τι αιτείτε και θέλει σας δοθεί? Πρωτίστως η αλλαγή του τρόπου σκέψης, η αλλαγή του τρόπου ζωής. Κάτι που θα το κάνει ο λόγος και η παρουσία του Θεού όταν ο άνθρωπος αφήσει τα παιδινά, δηλαδή τα επίγεια, τα κοσμικά, αυτά που τον παρασύρουν, που τον παραμυθιάζουν, που τον αποπροσανατολίζουν, και στραφεί εις το να εξητήσει την φωνή του Θεού, ο οποίος Θεός και Κύριος Ιησούς Χριστός βρίσκεται στο όρος. Όχι στα παιδινά, στο όρος. Όχι, στα παιδινά είναι οι Μωαβίτες, οι οποίοι κάνουν επιδρομές και διαρπάζουν το σύτο. Δηλαδή και κάτι καλό να έχει ένας άνθρωπος, εάν είναι διαρκώς στα παιδινά, εάν είναι δηλαδή διαρκώς ενασχολούμενος με τα πράγματα που ο κόσμος προσφέρει διοράσεως και ακοής, είναι βέβαιο ότι τελικά και αυτό το λίγο καλό που μπορεί να έχει θα το αρπάξουν οι Μωαβίτες. Στο όρος όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. Στο όρος υπάρχει ασφάλεια. Στο όρος υπάρχει ο Χριστός και η φωνή του. Στο όρος υπάρχει κατηδίαν μαθητεία. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε αυτόν τον έσχατο καιρό, την κατηδίαν μαθητεία. Ειδών δε τους όχλους ο Κύριος ανέβη εις το όρος. Τι ακριβώς γίνεται στο όρος? Στο όρος διαχρονικά ακουγόταν και εξακολουθεί να ακούγεται η φωνή του Θεού. Το όρος δεν είναι μισή ώρα προσευχής παραπάνω ή μία. Όχι. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Το όρος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ανώτερος τρόπος ζωής, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο ζωής του κόσμου. Είναι ένας ανώτερος τρόπος ζωής που έχει τελείως διαφορετική κλίμακα ιεράρχησης από αυτήν που ο κόσμος έχει ή και από αυτήν που κάποιοι πιστοί έχουν και νομίζουν ότι είναι σωστή. Το όρος είναι ένας άλλος τρόπος ζωής όπου κυριαρχεί ο πτωχός το πνεύματι. Είναι ένας τρόπος ζωής χαρακτηριστικά του οποίου είναι ο πτωχός το πνεύματι, ο πενθών, ο πράος, ο ποινών και διψών τη δικαιοσύνη, ο ελεήμων, ο καθαρός την καρδία, ο ειρηνοποιός. Αυτός ο οποίος διψάει και πεινάει για δικαιοσύνη, αυτός ο οποίος διώκεται για τη δικαιοσύνη. Εκεί πάνω τέτοια πράγματα ο άνθρωπος ζει στον εαυτό του να του συμβαίνουν. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, είναι ένας τρόπος ζωής με άλλα μυαλά, με άλλες προτεραιότητες και άλλη ιεράρχηση όσον αφορά την κλίμακα αξιών. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον τρόπο ζωής, ο οποίος είναι συνειδητά διαφοροποιημένος από αυτόν τον οποίο εγκαταλείπει ο άλλος που βρίσκεται κάτω στα παιδινά, είναι που εγγυάται και τη φωνή του Θεού να μπορεί κάποιος να την ακούει. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι, αδέρφια. Ο Θεός μιλάει άπαξ και δεις. Ο άνθρωπος δεν προσέχει. Και ο λόγος που δεν προσέχει είναι γιατί είναι αφηρημένος, γιατί είναι προσανατολισμένος σε αυτά που ο κόσμος στα παιδινά του προσφέρει διοράσεως και ακοής. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν μιλάει, ο Θεός μιλάει, αλλά για να ακούσει κάποιος την φωνή του πρέπει, θα λέγε κανείς, να έχει αισθητήρια ευαίσθητα, γεγυμνασμένα τα λέει η Γραφή, ευαίσθητα αισθητήρια. Για να μπορέσεις να ακούσεις έναν Θεό ταπεινό, πρέπει να ταπεινωθείς και εσύ. Εάν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος ομοιάζων προς τον Θεό, ή εάν δεν ποθήσει να αποκτήσει όσο το δυνατόν, ή να επιθυμήσει τέλος πάντων να αποκτήσει τον χαρακτήρα του, αυτή τη φωνή δεν μπορεί να την ακούσει, γιατί αυτή η φωνή είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη, διακριτική και τρυφερή φωνή. Και για να μπορέσει κάποιος να την ακούσει, πρέπει να έχει αισθητήρια γυμνασμένα. Θα πρέπει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να αγαπάει τον τρόπο ζωής του Χριστού, ώστε να μπορέσει να ακούσει αυτή τη φωνή.
Πάντως, στο όρος και στην παλαιά και στην καινή βλέπουμε τον Θεό να δίνει λόγο. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Μωυσής, ο θεράπων του Κυρίου, ανέβει στο όρος 40 ημέρες και 40 νύχτες νηστεύων και τότε δια του δακτύλου του Θεού έλαβε λόγους στις λίθινες πλάκες τις οποίες κατόπιν τις μετέφερε στον λαό και λέγει στις πράξεις των Αποστόλων ότι ο Μωυσής έλαβε επάνω στο όρος λόγους ζωοποιούς. Στο όρος που είναι η προσευχή αλλά και ο άλλος τρόπος ζωής τον οποίον κομίζει ο Θεός, ο άνθρωπος λαμβάνει λόγους ζωοποιούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον Κύριο εδώ να ανεβαίνει στο όρος και να μιλάει. Βλέπουμε ότι μετεμορφώθη σε άλλο σημείο ενώπιον των μαθητών αυτού, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, πάλι αναβαίνοντας στο όρος. Μετά από 6 μέρες παραλαβών Πέτρων, Ιάκωβων και Ιωάννη ανέβη εις το όρος και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Γιατί μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν? Μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν για να δουν οι άνθρωποι, οι μαθητές του, ότι υπάρχει δυνατότητα να μεταμορφωθούν και οι ίδιοι. Ότι υπάρχει δυνατότητα να ακούσουν μέσα από την εφέλη και οι ίδιοι τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί στην επιστολή του ότι εμείς αγαπητοί αδελφοί σας γνωστοποιήσαμε την δύναμη του Κυρίου ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, δεν σας λέμε παραμύθια, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, όταν ακούσαμε φωνήν υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης λέγουσα προς εμάς ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται και τι αυτήν φωνήν εμείς ακούσαμε πού? Όντες μεταυτού εν το όρητο Αγίο. Βλέπεις λοιπόν ότι όταν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Κυρίου για ανάβαση στο όρος, για έναν άλλον τρόπο ζωής, για τον ευαγγελικό τρόπο ζωής, για τον τρόπο ζωής δηλαδή του Ευαγγελίου, για τον χριστιανικό τρόπο ζωής, τότε εκεί δεν ακούς φωνές, ακούς την φωνή του Κυρίου. Τώρα, για να ανέβει κάποιος στο όρος του Κυρίου, θα πρέπει καταρχήν να το θέλει. Και δεύτερον, θα πρέπει να τον βοηθήσει και ο Θεός. Πού βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο? Στην προσευχή, στην νηστεία και στην εξήτηση του προσώπου του. Άρα, αυτός ο ανώτερος τρόπος ζωής, ο οποίος είναι γεμάτος με δωρεές Πνεύματος Αγίου, που αλλοιώνουν το χαρακτήρα του ανθρώπου και τον κάνουν να έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία θα διαβάσουμε, εκεί λοιπόν επάνω, σε αυτόν τον τρόπο ζωής, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στην προσευχή και κάνει όλο αυτό το έργο. Πόθος όμως του ανθρώπου πρέπει να είναι η απομάκρυνσή του από τα κοσμικά και η ανάβασή του στο όρος, εκεί όπου θα συναντήσει εκείνον που μπορεί να τον μεταμορφώσει, γιατί είναι ο πρώτος ο οποίος απέδειξε ότι ο ίδιος μεταμορφώνεται. Διότι όταν βλέπουμε εμείς το Ευαγγέλιο μέσα να μεταμορφώνεται ενώπιον του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, άρα λοιπόν εμείς βλέπουμε και παίρνουμε μήνυμα ότι αυτός που μεταμορφώθηκε χωρίς να το έχει ανάγκη είναι και αυτός που δύναται, είναι ο μόνος που δύναται να μεταμορφώσει και εμάς. Επομένως, τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να φύγει από την απελπισία, από τη στενοχώρια, από διάφορες αιμονές, από διάφορα δεσμά? Τι χρειάζεται? Μεταμόρφωση. Ποιος την κάνει τη μεταμόρφωση? Η συνάντηση με τον Χριστό. Πού είναι ο Χριστός? Στο όρος. Θα γονατίσουμε, θα προσευχηθούμε και πρώτο θα μετανοήσουμε. Θα μετανοήσουμε όχι απλά, συγγνώμη έκανα λάθος, εξομολογούμενοι λέξη προς λέξη όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μας απομάκρυναν από εκείνον. Και αφού λοιπόν μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε, τότε θα αρχίζουμε να ευχαριστούμε και να ζητάμε το Πνεύμα το Άγιον, όσοι δεν έχουν βαφτιστεί στο Πνεύμα το Άγιον, και να πληρωθούν με Πνεύμα Άγιον όσοι έχουν βαφτιστεί στο Πνεύμα το Άγιον. Ειδών δε λοιπόν ο Κύριος τους όχλους ανέβει εις το όρος. Ανέβει εις το όρος. Και αφού εκάθισε,
Δεν είναι τυχαίες οι λέξεις βαλμένες εδώ. Ούτε οι κινήσεις του Κυρίου είναι κινήσεις απλά και μόνον μιας στιγμιαίας παρόρμησης. Το εκάθισε είναι ένα μήνυμα διαχρονικό. Δεν είναι ένα μήνυμα μόνο για τους μαθητές του τότε. Είναι ένα μήνυμα και για τους μαθητές του σήμερα. Και για τους όχλους είναι ένα μήνυμα, αλλά αυτοί δεν θα το καταλάβουν, διότι αυτοί ενδιαφέρονται μόνον για να πάρουν το αίτημά τους. Και γι' αυτό και δεν θα το καταλάβουν. Εκείνοι όμως οι οποίοι θέλουν να είναι μαθητές, καταλαβαίνουν το μήνυμα. Και το μήνυμα του γεγονότος ότι ο Ιησούς εκάθισε είναι το εξής. Είναι σαν να τους λέει και να μας λέει, εγώ κάθομαι και δεν σας μιλάω αφιψηλού, για να εννοήσετε εσείς ότι είμαι προσβάσιμος και προσεγγίσιμος. Ότι σας δίνω την ανοιχτή δυνατότητα να με πλησιάσετε και με αυτό το πλησίασμα να σας πλησιάσω κι εγώ, να συναντηθούμε και να αλλάξει η ζωή σας. Εκάθισεν λοιπόν ο Ιησούς σημαίνει ότι δίνει ένα μήνυμα διαχρονικό και παντοτινό, ότι είμαι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή σε όσους θέλουν πραγματικά να αλλάξουν και σε όσους θέλουν πραγματικά να με συναντήσουν. Θέλεις να συναντήσεις τον Χριστό? Ο Κύριος κάθεται και σε περιμένει. Κάθεται, δεν φεύγει. Κάθεται, δεν είναι όρθιος, δεν σου μιλήσει αφιψηλού. Δεν θέλει να σε τρομάξει. Θέλει να σε κερδίσει. Δεν θέλει να σε φοβήσει. Θέλει να σε αναπαύσει. Εκάθισε ο Ιησούς. Έχεις δει κανέναν βασιλιά να είναι τόσο προσβάσιμος με έναν τόσο σεμνό και ταπεινό τρόπο από τους υπηκόους του? Δεν θα βρεις κανένα τέτοιο βασιλιά. Ένας είναι ο βασιλιάς που είναι ταπεινός και πράος και ταπεινός και την καρδία. Αυτός είναι ο Χριστός. Πουθενά άλλου δεν θα βρεις τέτοιο πρόσωπο με τόση καλοσύνη και με τόση αγάπη. Αφού λοιπόν εκάθισε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές αυτού. Προσήλθον προς αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έκαναν στην άκρη τα άλλα πράγματα. Για να προσέλθει κάποιος προς τον Χριστόν, θα προσέλθει εάν και εφόσον θέλει πολύ να τον γνωρίσει, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσει στην άκρη τα άλλα πράγματα. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις όταν έχεις στην καρδιά σου άλλα πράγματα. Όχι ότι δεν πλησιάζεται, εσύ δεν μπορείς να τον πλησιάσεις. Όχι ότι δεν σε δέχεται, εσύ δεν έχεις την υφαλιότητα του νοός ώστε να μπορέσεις να πλησιάσεις. Γιατί όταν ο άνθρωπος καλείται να πλησιάσει τον Χριστό προσευχόμενος ή μελετώντας την γραφή ή νηστεύοντας, αυτή η ώρα της προσευχής ή της μελέτης είναι μία ώρα σαν να γράφεις διαγώνισμα. Θέλει να είσαι πάρα πολύ προσιλωμένος. Θέλει να είσαι πολύ προσκολλημένος. Επομένως, οι όποιες άλλες έγνοιες, μέριμνες, ενασχολήσεις, περισπασμοί της καρδίας δεν βοηθάνε. Κάνεις μία κίνηση, στο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο βλέπεις ότι δεν γίνεται κάτι και επειδή ο νους δεν είναι καθαρός, γιατί έχει στο νου του άλλα πράγματα ο νους, τότε σηκώνεσαι και φεύγεις και λες, εντάξει, και στην εκκλησία πάω, αλλά επειδή ο σκοπός δεν είναι η μεταμόρφωσή μου, ίσως είναι ένα αίτημα, να λάβω ένα αίτημα, αλλά αν δεν είναι η μεταμόρφωσή μου, τότε δεν νιώθω την παρουσία του, οπότε δεν λαμβάνονται και το αίτημα. Γιατί λέω, δεν ένιωσα τίποτα. Νιώθει πράγματα μόνο εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος ή διαθέσιμος ή προσεύχεται να αφήσει πράγματα. Επαναλαμβάνω, νιώθει πράγματα αυτός που είναι διατεθειμένος χάρη της γνωριμίας και της συνάντησης να αφήσει πράγματα. Και μην νομίζεις ότι θα έχεις στερητικά σύνδρομα εάν πλησιάσεις τον Κύριο έχοντας σαν στόχο σου και σαν πρόθεση να αφήσεις πράγματα, διότι όταν θα σε συναντήσει και θα τον συναντήσεις, θα συνειδητοποιήσεις ότι αυτά τα οποία άφησες δεν θα σου λείψουν καθόλου. Γιατί? Διότι ο Χριστός ως ζώσα παρουσία χαρίζει στον άνθρωπο την πληρότητα της υπάρξεώς του. Και είναι τέτοιες οι συγκινήσεις που προκαλεί αυτή η συνάντηση, η ευεργεσία του Χριστού στη ζωή σου, όπου τότε πλέον λες ότι πράγματι δεν τα είχα ανάγκη αυτά τα οποία εγώ νόμιζα ότι τα είχα. Και τότε είναι που ξεκινάει το ταξίδι μαζί με τον Χριστό, το οποίο είναι μια καθημερινή αλλαγή και μεταμόρφωση του ανθρώπου.
Προσήλθον λοιπόν προς αυτόν οι μαθητές αυτού. Ο προσερχόμενος προς τον Κύριον, λέγει η Γραφή, πρέπει να πιστεύσει. Τι? Ότι ο Κύριος είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Στοιχειώδης πίστη. Δηλαδή πίστη σε τι? Πίστη όχι σε μια ιδέα, σε μια φιλοσοφία. Πίστη σε αυτά που λέει η Γραφή. Ότι δηλαδή ο Χριστός με περιμένει. Είναι έτοιμος να μου αλλάξει τη ζωή. Τι περιμένει από μένα? Μετάνοια και πλησίασμα. Αυτό. Και από εκεί και πέρα το πλησίασμα να το κάνω ακουμπώντας στα εδάφια της Γραφής. Κατά συνέπεια ο άνθρωπος για να βοηθηθεί να αυξηθεί η πίστη του πρέπει να ακούει το κήρυγμα συστηματικά, γιατί η πίστη σε αυξάνει δια της ακοής, και να μελετάει τις Γραφές ώστε αυτές να τις βλέπει στη ζωή του σιγά σιγά να αποκτούν σάρκα και αποστά, να γίνονται πραγματικότητα. Γι' αυτό λέει ότι ο προσερχόμενος πρέπει να πιστεύσει ότι ο Κύριος είναι και γίνεται. Είναι, το ξέρουμε. Το λέει η Γραφή. Σε μένα γίνεται. Είναι. Σε σένα γίνεται. Θα γίνει αν πιστεύσεις ότι είναι. Μισθ' αποδότης θα γίνει κιόλας. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι. Πίστη σημαίνει ότι τον πλησιάζω με μετάνοια και με εξήτηση. Με τον πόθο να αλλάξει η ζωή μου. Εκείνος θα μου αλλάξει τη ζωή. Δεν θα το κάνω εγώ με δική μου δυνατότητα. Το μοναδικό πράγμα που εγώ και εσύ καλείσαι να καταθέσεις είναι ένα. Η πρόθεση. Η προαίρεση. Θέλω, Κύριε, αλλά μόνος μου δεν μπορώ. Και έρχεται ο Κύριος και απαντάει, αν θέλεις εσύ μία, εγώ θέλω 10. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να σε βοηθήσει και εσένα και εμένα να αλλάξεις. Θέλει. Και αυτό θα το κάνει εκείνος εάν εσύ προσέλθεις εμπιστευόμενος τα λόγια του Κυρίου, των προφητών, των Αποστόλων. Γι' αυτό λέγει λοιπόν προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού. Σε άλλο σημείο λέει η Γραφή, εις τον οποίον προσερχόμενοι πώς? Ως εις λήθον ζώντα και μη ως λήθιζόντες. Επικοδομούμεθα εν αυτό ιεράτευμα βασίλειων άγιων έθνος, το οποίο αγόρασε ο Κύριος για να εξαγγείλουμε τα σαρετάς αυτού και να προσφέρουμε εις αυτόν θυσίας πνευματικάς. Εδώ είναι τώρα. Πώς πλησιάζω τον Κύριο? Σαν μια πέτρα ζωντανή. Δηλαδή, σαν εκείνο το πρόσωπο που αξίζει να στηρίξω όλη μου τη ζωή. Αυτό σημαίνει λίθος ζωντανός. Το πρόσωπο εκείνο, το οποίο αν του εναποθέσω όλη μου τη ζωή και τις υποθέσεις, αποκλείεται να με εκθέσει, να με κατεσχύνει. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να πλησιάσει τον Κύριο σαν πέτρα ζωντανή προκειμένου να στηριχθεί επάνω του και ο Κύριος να τον πουλήσει, να του τραβήξει το χαλί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εάν τον πλησιάζουμε σαν μια πέτρα ζωντανή, τότε και εμάς τι θα μας κάνει? Πέτρες ζωντανές. Γιατί βλέπεις, όταν πλησιάζεις έναν Άγιο, τον Άγιο, αγιάζεσαι. Όταν πλησιάζεις αυτόν που είναι πιστός, ο Κύριος λέει μένει πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Αν λοιπόν έχεις κοινωνία με τον πιστό, τότε αυξάνεις και σε πίστη. Όταν πλησιάζεις αυτόν που είναι αγάπη, τότε γεύεσαι και εσύ την αγάπη. Άρα, αυτός είναι πέτρα ζωντανή. Εάν τον πλησιάζουμε λοιπόν με σκοπό να στηρίξουμε πάνω του τη ζωή μας, γινόμαστε και εμείς πέτρες ζωντανές. Τώρα είμαστε σκέτες πέτρες.
Μακριά του είμαστε σκέτες πέτρες. Τον λέω τώρα, ενώ όταν είμαστε μακριά του, είμαστε σκέτες πέτρες. Όταν τον πλησιάζουμε, γινόμαστε ζωντανές πέτρες. Δηλαδή, γινόμαστε ζωντανές υπάρξεις. Πριν τι είμαστε? Είμαστε βιολογικές ζωντανές υπάρξεις, αλλά είμαστε πεθαμένες πνευματικά υπάρξεις. Πλησιάζοντας λοιπόν τη ζωντανή πέτρα, ζωοποιούμεθα και εμείς. Πώς? Με αυτά που κάνει στη ζωή μας. Και αφού προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού, εκείνος τι έκανε? Τους γύρισε την πλάτη, Τους είπε, δεν σας θέλω, είναι αργά, αφήστε με να κινηθώ, τα λέμε αύριο ίσως και θα δούμε. Τι απαντάει στο δύο? Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκην αυτούς λέγον. Ένα άλλο μήνυμα λοιπόν που παίρνουμε από εδώ είναι ότι όταν κάποιος θελήσει πραγματικά να αλλάξει, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, μόνο ο Χριστός με το λόγο του μπορεί να το κάνει, ανεβαίνει στο όρος, και όταν ανεβαίνει στο όρος, εγκαταλείποντας τα επίγεια, αφήνοντάς τα στην άκρη, αφήνοντάς τα πίσω, τότε ο Κύριος πώς ανταποκρίνεται? Με το να ανοίξει το στόμα του. Μιλάει ο Θεός? Μιλάει. Σε ποιους? Σε εκείνους που αφήνουν τα επίγεια, τα παιδινά, έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που το lifestyle σήμερα επιβάλλει, προκειμένου να γνωρίσουν εκείνον ο οποίος είναι ο μόνος δυνάμενος να τους βγάλει από το σκοτάδι και να τους φέρει στο φως. Γιατί αυτό κάνει ο Χριστός. Βγάζει τον άνθρωπο από το σκοτάδι της αγνωσίας και τον εφέρνει στο φως της γνώσης και της επίγνωσης. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτό το φως της γνώσης και της επίγνωσης, αποκτά εμπειρία αναστάσεως και ζωής αιωνίου. Αυτή η εμπειρία είναι που του φωτίζει το μυαλό και του αλλάζει τη ζωή. Γι' αυτό λέγει, ανοίξα στο στόμα αυτού. Άρα το μήνυμα είναι, εάν προσέλθεις στον Κύριο, ο Κύριος θα ανοίξει το στόμα του και θα σου μιλήσει, και πίστεψέ με, θα το καταλάβεις ότι σου μίλησε. Ποιοι καταλαβαίνουν ότι τους μίλησε ο Θεός? Γιατί πολλοί προσέρχονται στον Κύριο, είναι λίγοι όμως αυτοί που καταλαβαίνουν. Και είναι λίγοι, γιατί είναι λίγοι? Γιατί είναι λίγοι αυτοί που αποφάσισαν να τον πλησιάσουν με στόχο και σκοπό να αφήσουν πράγματα ώστε να λάβουν λόγο. Γιατί οι περισσότεροι τον πλησιάζουν με σκοπό να κρατήσουν πράγματα και να λάβουν λόγο. Αν δεν γίνεται έτσι. Αδελφέ, εγώ πήγα, προσευχήθηκα, νίστεψα. Ναι, γιατί νίστεψες? Για να μου μιλήσει ο Κύριος. Δηλαδή, ποιο ήταν το αίτημα? Να μου μιλήσει ο Κύριος τι θα κάνω σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Πράγματα έβαλες στόχο και σκοπό να αφήσεις? Ναι, όχι ακριβώς, περίπου. Κάτσε. Εάν νομίζεις ότι η προσευχή είναι ένας τόπος επιβράβευσης επειδή γονάτισες, κάνεις λάθος. Εάν πάλι νομίζεις ότι η προσευχή είναι ένας τόπος εκπομπής αιτημάτων όπου ο Θεός δεσμεύεται να γίνει ο δικός μου ο δούλος, πάλι κάνεις λάθος. Εάν όμως βλέπεις την προσευχή ως θυσιαστήριο, ως τον τόπο που θα θυσιάσεις πράγματα που σε κρατάνε δεσμένο με τον κόσμο, τότε εκεί θα πέσει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, θα σε ελευθερώσει από τα δεσμά και θα σου μιλήσει κιόλας. Αυτή είναι η διαφορά της πραγματικής προσευχής με την καταφαντασία προσευχή. Πώς λέμε πραγματικός ασθενής και καταφαντασία ασθενής? Έτσι λέμε και πραγματικός προσευχόμενος και καταφαντασία προσευχόμενος. Τι θέλουμε να είμαστε? Καταφαντασία προσευχόμενοι ή πραγματικά προσευχόμενοι? Ο πραγματικά προσευχόμενος είναι αυτός που ανεβαίνει στο όρος, γιατί το βλέπει σαν θυσιαστήριο, για να πεθάνει για τον κόσμο, ώστε να τον ζωοποιήσει ο Κύριος με λόγο. Δεν πάει να του δώσει ο Κύριος λόγο, ώστε να παραμείνει ζωντανός ο κόσμος πάνω του. Γιατί ο Θεός δεν σκοπεύει κανέναν να τον οδηγήσει σε αλαζονία, σε έπαρση και σε αυταπάτες. Γιατί στη μία περίπτωση, αυτήν δηλαδή τη στρεβλή περίπτωση, ο Θεός θα ήταν σαν να βάζει την υπογραφή του, τη δική του υπογραφή στη ματαιοδοξία μου, ενώ στην άλλη περίπτωση ο Κύριος κάνει έλεος στον πόθο μου
και στην ανάγκη μου να αλλάξω τρόπο σκέψης και ζωής. Εδώ είναι το ζητούμενο. Αυτό ο Κύριος το κάνει. Σε όσους το θέλουν όμως. Σε όσους έχουν καταλάβει ότι η λύση των αδιεξόδων τους δεν είναι μια μαγική ενέργεια από τον ουρανό, αλλά είναι η προσωπική τους μεταμόρφωση και αλλαγή ζωής ως αποτέλεσμα της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Αυτό είναι. Επομένως, ο Κύριος ανοίξα στο στόμα αυτού, τι έκανε? Έκανε θαύματα εις αυτούς? Δεν λέει αυτό. Θεράπευε αυτούς? Δεν λέει αυτό. Και αυτά τα κάνει. Τα βλέπουμε σε πολλά σημεία της γραφής. Αλλά εδώ πέρα προηγείται κάτι πριν από το θαύμα. Τι προηγείται? Η διδαχή. Εδίδασκε αυτούς. Ποιους αυτούς? Αυτούς που είναι τελείως διαφοροποιημένοι από τον όχλο. Οι όχλοι είναι το αίτημά μου. Να φάω, να πιω, να θεραπευθώ και μέχρι εκεί. Αυτοί όμως θέλουν κάτι άλλο. Θέλουν κάτι παραπάνω, θέλουν κάτι ανώτερο. Θέλουν το μεγάλο θαύμα. Ποιο είναι το μεγάλο θαύμα? Η αλλαγή της ζωής τους. Μια άλλη καρδιά. Θέλω εμβάλλει εν ημίν καρδία νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλλει εν ημίν. Και θέλω σας κάμει να περιπατείτε στα διατάγματά μου. Εγώ θα σας δώσω καρδία νέα εάν το θέλετε, και εγώ θα δώσω εις εσάς το πνεύμα μου και θα σας το εμβάλλω εάν το επιθυμείτε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, από εσάς εξαρτάται εάν εγώ θα σας δώσω. Δεν εξαρτάται από εσάς να λάβετε μόνοι σας. Δεν σας ζητιέται να κάνετε κάτι που δεν μπορείτε, αλλά σας ζητιέται να κάνετε κάτι που μπορείτε. Δηλαδή, να θέλετε εγώ, ο Κύριος, να σας αλλάξω την καρδιά και να σας δώσω νέο πνεύμα. Αυτό είναι. Θέλεις? Αυτό είναι όλο. Εάν λοιπόν ο Κύριος σου χαρίσει όπως εκείνος θέλει και περιμένει να σου δώσει, εάν το ζητήσεις, καρδία νέα και πνεύμα νέο, τότε από εκεί και πέρα βλέπεις την ζωή σου να αλλάζει και βλέπεις πλέον να σου ανοίγονται άλλοι δρόμοι, οι οποίοι δεν συγκρίνονται με αυτούς τους οποίους άφησες. Γιατί οι προηγούμενοι είναι σκοτάδι. Αυτοί που σου προτείνονται είναι μέσα στο άπλετο φως. Και σημαίνει, τι σημαίνει φως? Φως σημαίνει διαρκείς απαντήσεις και εκπλήξεις λόγω της γνωριμίας με τον Ιμφίο, που είναι ο Χριστός. Αυτό είναι. Και ανοίξας λοιπόν το στόμα αυτού, εδίδασκε αυτούς. Και τώρα τι τους διδάσκει? Πάμε να δούμε τι διδάσκει τώρα ο Κύριος. Και από εδώ τώρα βλέπουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας μεταμορφωμένης ζωής, και όποιος τα επιθυμήσει, γιατί εκ πρώτης όψεως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μοιάζουν και τόσο δελεαστικά. Μάλλον σου δίνουν μια αίσθηση ότι ο Κύριος σε καλεί να γίνεις ο κουτός της υποθέσεως. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που ο άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει ως κουταμάρα, ως ανοησία ή ως οτιδήποτε άλλο, έχει μεγάλες υποσχέσεις και επαγγελίες. Σε ενδιαφέρει το image το οποίο θα τρωθεί στη ζωή σου ή οι επαγγελίες? Εδώ είναι τώρα το αν θέλει κάποιος να αλλάξει η ζωή του. Έχει να επιλέξει μεταξύ του image, του διατηρηθέντος και μη τροθέτος image, και των επαγγελιών. Πάντως οι επαγγελίες για να ληφθούν χρειάζεται να τρωθεί το image. Και τι image τώρα μας προτείνει ο Κύριος να έχουμε? Κανένα image. Είναι ένας χαρακτήρας και μια προσωπικότητα που σίγουρα δεν είναι και πάρα πολύ δελεαστικός εκ πρώτης όψεως. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εκεί πέρα, επειδή υπάρχει αυτοθυσία και άρνηση εαυτού, χαρίζονται ο ουρανός και η γη. Για να δούμε τι λέει. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μάλιστα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Μακάριος είναι ο απαλλαγμένος από φόβους, με μεγαλύτερο όλων τον φόβο του θανάτου. Είναι εκείνος ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση αγαλλιάσεως, ανάπαυσης και σιγουριάς. Ποιοι είναι μακάρι? Μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι. Δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν έφαγα εγώ τζάμπα τη ζωή μου να σπουδάζω στα Θρανία.
να πάρω πτυχίο, να πάρω μεταπτυχιακά, να πάρω διδακτορικά, να μιλάω 2-3 γλώσσες. Και να μου μιλάει τώρα για μια βασιλεία, λέει, μα, διότι λέει αυτονόμη βασιλεία των ουρανών. Πες μου, θα γίνω πρωθυπουργός. Πες μου, θα γίνω γενικός διευθυντής μιας πολυεθνικής. Μπας περιπτώσει, πες μου κάτι συγκεκριμένο. Τι είναι αυτό η βασιλεία των ουρανών? Πρέπει να, για να κερδίσω κάτι ασαφές, πρέπει να ξεχάσω αυτά που ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, κύριε. Βέβαια, το φρόνημα της αρκός δεν καταλαβαίνει. Αυτός που δεν θέλει να αλλάξει δεν καταλαβαίνει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να καταλάβει. Γιατί συνήθως το φρόνημα της αρκός, όταν δεν απορρίπτει τον Κύριο, τον θέλει μόνο και μόνο για να επιβεβαιώνει εκείνος πόσο επιτυχημένος είναι ο άλλος. Δηλαδή να επιβεβαιώνει σε μένα ο Κύριος και σε όλους εσάς πόσο επιτυχημένος είμαι εγώ. Επομένως, ποια πτωχία το πνεύματι? Γι' αυτό λέει εδώ τώρα, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Ποιοι είναι η πτωχή το πνεύματι? Η πτωχή το πνεύματι είναι, πρώτον, αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανεπάρκεια, ελαττωματικότητα και αμαρτωλότητά τους, και δεύτερον, είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτά εδώ με χαρακτηριστική αφέλεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είναι μία άγια αφέλεια. Δηλαδή, ό,τι διαβάζω εδώ να είναι για μένα ναι και αμήν. Με την ίδια αφέλεια που ένα παιδί λαμβάνει από μένα αυτό που θα του δώσω, ένα γλυφιτζούρι. Αυτός είναι ο πτωχός στο πνεύματι. Ο πτωχός στο πνεύματι είναι αυτός ο οποίος ακριβώς επειδή έχει επίγνωση της ανεπάρκειας, αμαρτωλότητος και ελαττωματικότητάς του, έχει σαν στηριγμά του μόνο το Θεό και το Λόγο του. Πιστεύει σε πράγματα που μόνο ένα μωρό παιδί μπορεί να πιστέψει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος ευδόκησε δια της σοφίας του κηρύγματος, δια της σοφιστίας του κηρύγματος, δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Η μορία του κηρύγματος, του κηρύγματος, δηλαδή η αφέλεια των όσων λέει ένα κήρυγμα, γίνεται πιστευτή μόνο από αυτούς που είναι πτωχή το πνεύμα. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν μετανοήσεις και βαφτιστείς, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Αυτό μόνο ένας πτωχός το πνεύμα την μπορεί να το δεκτεί. Λέει η Γραφή ότι αν βαφτιστείς θα σωθείς. Δηλαδή το νερό αυτό σου λέει είναι τάφος. Τι τάφος αφού είναι νερό? Ο πτωχός το πνεύμα που με αυτή την χαρακτηριστική άγια αφελότητα πιστεύει, μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Και ξέρετε γιατί την έχει αυτή την αφελότητα, την καλώς εννοουμένη αφελότητα? Διότι γνωρίζει ότι στην ουσία, ό,τι και αν έχει σπουδάσει, όσο και αν έχει σπουδάσει, ό,τι και αν έχει καταφέρει, ο ίδιος χωρίς αυτόν είναι ένα μηδέν. Και ακριβώς επειδή έχει επίγνωση του ποιος είναι, γι' αυτό το λόγο και γατζώνεται στις γραφές. Διότι αυτός που γνωρίζει πόσο ανεπαρκής είναι, είναι ταπεινός. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκει χάρη και πιστεύει. Μακάρι λοιπόν η πτωχή το πνεύματι. Γιατί? Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεν λέει θα είναι η βασιλεία των ουρανών αυτών. Είναι. Από τώρα είναι. Δηλαδή αυτή κατά έναν θαυμάσιο τρόπο απολαμβάνουν από τώρα το τέλος της πίστεώς τους, που είναι η σωτηρία της ψυχής τους. Τι είναι η βασιλεία των ουρανών? Η βασιλεία των ουρανών είναι αυτό που δεν συγκινεί το σαρκικό άνθρωπο. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν συγκινείται από τη βασιλεία των ουρανών, συγκινείται από τη βασιλεία της Βαβυλώνος, η οποία είναι η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Αυτά είναι, αυτά είναι ο κόσμος τούτος, αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου τούτου.
την άλλη πλευρά η βασιλεία των ουρανών είναι κάτι άλλο, το οποίο το γεύονται μόνον οι πτωχοί το πνεύματι. Και ποιο είναι αυτό? Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ούτως ώστε να παρατηρείται. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις με αυτά τα μάτια. Είναι κάτι που το γεύεσαι σαν ύπαρξη, σώμα, ψυχή και πνεύμα, αλλά όχι με αυτά τα μάτια. Η βασιλεία των ουρανών είναι, δεν είναι βρώσεις, δεν είναι πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι μακάριος το πνεύματι, από τώρα ζει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, τη δικαιοσύνη, δηλαδή αυτό είναι το θέλημά μου, μη διστάσεις να το κάνεις, τη χαρά, έχω αναλάβει τη ζωή σου, είμαι παρόν, και την ειρήνη, μην ανησυχείς για τίποτα, τα έχω όλα αναλάβει εγώ. Αυτά τα γεύεται από τώρα αυτός ο οποίος είναι πτωχός το πνεύματι. Το θέμα είναι, ποιος θα συγκρουστεί με τον ναρκισισμό του, με τη φιλαυτία του, ώστε να φανεί στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στον δικό του τον εαυτό ότι στην πραγματικότητα είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Την ίδια στιγμή που ο κόσμος δελεάζεται και σαγηνεύεται και θαυμάζει εκείνους οι οποίοι είναι ιδιοφυΐες, είναι ρήτορες, είναι φιλόσοφοι, έχουν απαντήσεις, έχουν διασυνδέσεις, έχουν κύρος, είναι αναγνωρίσιμοι. Ποιος? Ποιος θα δεχθεί να τσαλακωθεί το προφίλ του προκειμένου να έχει το Πνεύμα το Άγιο από τώρα να του δίνει αυτά που όλος ο κόσμος ψάχνει να τα βρει στις ματαιότητες, αλλά δεν το έχει καταλάβει ότι τα έχει ο Χριστός? Ποιος? Γι' αυτό λέει στον προφήτη Ισαΐα, της επίστευσης το κήρυγμα ημών. Ο βραχίων του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθει? Ποιος πίστευσε σε ένα κήρυγμα ότι για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να πιστεύσει σε κάποιον που δεν κατάφερε φαινομενικά να υπερασπιστεί τον εαυτόν του? Ποιος πίστευσε στο κήρυγμα ημών ότι για να κατέβει χάρις του Θεού πρέπει και εσύ να σταυρωθείς όπως εκείνος, ο αρχηγός της θρησκείας, ο Χριστός, εσταυρώθη? Ποιος πίστευσε σε ένα τέτοιο κήρυγμα? Είναι πολύ πιο δελεαστικό ένα κήρυγμα το οποίο σε καλεί σε επίδειξη δυνάμεως, που σου δίνει να μιμηθείς κάποιον ο οποίος παίρνει το πάντσερ, το τεθωρακισμένο, και ισοπεδώνει τους εναντίους. Γιατί εάν εμείς έχουμε έναν τέτοιο Κύριο, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να τον μιμηθούμε. Τι πιο εύκολο σε μένα και σε σένα, όταν κάποιος σου κολλάει να του ρίξει μια κουτουλιά ή μια μπουνιά ή να του πεις 2-3 γαλλικά? Είναι το εύκολο. Ποιος θα πιστεύσει σε ένα κήρυγμα που λέει ότι εσύ θα μιμηθείς εκείνον που μπορούσε να την πει αλλά δεν την είπε, θα μπορούσε να κατεβάσει 12 λεγιώνες αγγέλων αλλά δεν κατέβασε, λιδωρούμενος δεν αντέλει δώρη, πάσχον δεν υπήλει, παρέδιδε αυτόν εις τον Κρίνον τα δικαίως? Όχι ρε παιδιά, αυτά τώρα τι είναι? Τι σε πίστευσε στο κήρυγμα ημών? Εδώ είναι το θέμα. Και υπάρχουν και οι χριστιανικές λογικές, εντός εισαγωγικών χριστιανικές, οι οποίες λένε πλησιάζω τον Θεό, αλλά όχι και με τόσο μεγάλη μετάνοια, διότι εκείνος λέει πλήρωσε στο σταυρό του Γολγοθά, και τώρα εγώ απλά τον πλησιάζω, γιατί, διότι ναι μεν αναγνωρίζω ότι είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου, αλλά στην ουσία παραμένω ο ίδιος και ζητώ τώρα εκείνον να με ευλογεί, ώστε να τρέφει το ναρκισσικό μου όραμα στην ουσία. Και να φαίνομαι εγώ ότι είμαι ο ευωδούμενος χωρίς σταυρό. Δηλαδή πεντηκοστή χωρίς σταυρό. Δεν κήρυξε τέτοιο Ευαγγέλιο όμως ο Κύριος, ούτε οι Απόστολοι. Γιατί υπάρχει η απιστία του κόσμου, υπάρχει και η ψευτοδιδασκαλία των χριστιανών.
Το αληθινό κήρυγμα του Ευαγγελίου λέει: «Τις επίστευσες στο κήρυγμα ημών». Ποιος δηλαδή θα ανδεχθεί να ακολουθήσει τον Χριστό στο Σταυρό? Το κήρυγμα της Πιστοδιδασκαλίας λέει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα και αρκεί, δεν χρειάζεται εσύ να σταυρωθείς για τίποτα. Και στην πραγματικότητα βγάζει στην άκρη το εδάφιο το οποίο λέει ότι όποιος θέλει να είναι μαθητής μου θα πάρει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Πού είναι ο σταυρός? Και τα αιτήματα δίνουν και παίρνουν. Και τα οποία είναι αιτήματα, αρκετά από αυτά, δεν λέω όλα, αρκετά από αυτά είναι μηνύματα εναπόθεση σταυρού. Όχι ανάληψη σταυρού. Δηλαδή, Κύριε, κάνε μου τούτο, κάνε μου εκείνο, κάνε μου τ' άλλο, δηλαδή μη μου δίνει σταυρό. Θα μου πεις να μην ζητάμε. Να ζητάμε, όταν το πράγμα δεν πάει άλλο, είναι να ζητάμε. Αλλά θέλω να καταλάβουμε απλά, αδέρφια, δεν το λέω για να μην ζητάμε, το λέω για να ξέρουμε τουλάχιστον τι ζητάμε. Τι ζητάμε? Η προσευχή μου είναι μια προσευχή για άρση του σταυρού? Και πώς θα γίνει Πεντηκοστή χωρίς σταυρός? Πώς? Πώς δηλαδή θα αναστηθώ αν δεν πεθάνω? Και πώς θα πεθάνω αν δεν κουβαλάω το σταυρό? Πολλό δε μάλλον πώς θα αναστηθώ αν εγώ όχι μόνον δεν κουβαλάω το σταυρό, αλλά αν τον μεταφέρω σε σένα. Και καλά, αυτό είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο, γιατί το πιο απεσιόδοξο είναι να σε σταυρώνω κιόλας. Ποιος επίστευσε σε τέτοιο κήρυγμα? Ότι ο σωτήρας αυτουνού του ανθρώπου θα είναι κάποιος ο οποίος ανέβηκε στο σταυρό και δεν έχει είδος, δεν έχει κάλος. Να ακολουθήσω κάποιον που δεν έχει είδος και δεν έχει κάλος, δεν είναι όμορφος, δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμώ μεν αυτόν, δηλαδή ήταν χάλια. Εγώ ακολουθήσω ένα τέτοιον? Γιατί? Για να μου πει να γίνω κι εγώ έτσι? Όχι, η άρνηση της σταύρωσης. Οι πτωχοί το πνεύματι όμως παίρνουν το σταυρό γιατί ξέρουν ότι μόνο μέσα από αυτόν θα μεταμορφωθούν. Γιατί οι πτωχοί το πνεύματι, είπαμε, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ποια είναι αυτά? Γνωρίζουν την ανεπάρκειά τους. Γνωρίζουν την ελαττωματικότητά τους. Έχουν αυτογνωσία. Και επειδή έχουν αυτογνωσία, δηλαδή ταπεινώνονται, εκεί ξαφνικά βρίσκουν χάρη και τότε ακολουθούν εκείνον που ανέβηκε πάνω στο σταυρό και δεν έχει είδος και δεν έχει κάλος. Η πτωχή το πνεύμα της στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν. Θέλεις να δεις πραγματικά? Εξομολογήσου στον Κύριο όλα σου τα λάθη και αναγνώρισε ενώπιον αυτού την ανεπάρκειά σου, την αλωτοματικότητά σου, και τότε να είσαι βέβαιος και βεβαία ότι ο Κύριος θα αρχίζει από τώρα να σε τροφοδοτεί με δόσεις βασιλείας των ουρανών, δηλαδή δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.